Αγαπημένα μας Μίμη, σε αποχαιρετούμε, η οικογένειά σου, η αγαπημένη σου Μπέγκη, ο λατρεμένος σου Τάσος, που δυστυχώς λόγω ασθένειας δεν μπορεί να παρευρεθεί, τα αδέρφια σου, η Σοφία, η Ελένη, ο Ανδρέας, τα ανήψια σου, ο Σπύρος, ο Θανάσης, ο Τάσος, η Μαργαρίτας, εγώ, η Τασούλα, ο Παναγιώτης και όλη η σκηνή σου. Σε αποχαιρετούμε με το κεφάλι ψηλά και το βλέμμα σταθερό, όπως σου άρεσε να είσαι. Γιατί είμαστε περήφανοι για σένα. Ήσουν και ήσουν το σύμβολό μας, το πρότυπό μας. Ο άνθρωπός μας, πάντα πρόθυμος, να βοηθήσεις, να στηρίξεις όποιον είχε ανάγκη, με ανιδιοτέλεια και αίσθημα ευθύνης. Πάντα έβαζες το εμείς και όχι το εγώ. Πάντα σκεφτόσουν τους άλλους, όλους και φυσικά την Μπέγκη και τον Τάσο σου. Πόσα έννοια τους είχες. Ο Μίμης έμοιαζε στον πατέρα του, τον Τάσο Βαριώτη. Ο τελευταίος καιρός σκεφτόταν ότι έφτανε στην ηλικία που ο ίδιος έφυγε τα 79. Από αυτόν πήρε τα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες του. Οργανώθηκε στην αριστερά πριν από 60 χρόνια και 60 χρόνια δεν σταμάτησε να αγωνίζεται. Με αξιοπρέπεια, με πάθος, ήθος, ετοιμότητα, ευγένεια, ανιδιοτέλεια και ευθύτητα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Ο Μίμης αγαπούσε την ξυλουργική και έφτιαχνε εξαιρετικά έπιπλα. Και αυτό κληρονομιά του πατέρα του. Ο Μίμης ήταν μαθηματικός. Θυμάμαι μια ιστορία, είχε φτιάξει ένα περίπλοκο μαθηματικό πρότυπο για να περνάει τα κουπόνια του κόμματος. Αλλά ήθελε να το αποτυπώσει στο Excel. Του το έκανα εγώ με έναν δικό μου τρόπο. Αλλά αυτό μας οδήγησε να φάμε ένα ολόκληρο απόγευμα, διαφωνώντας για το ποιος είχε δίκιο και ποιος τρόπος ήταν σωστός. Είχε δαριοτέικο πείσμα. Ο Μίμης ήταν ο θείος μου. Το πρότυπό μου. Έμαθα πάρα πολλά από αυτόν. Πάντα αφού σπον από περηφάνεια, όταν ακούγονταν η αντάρτα, θα το θείο σου κάνει. Ο Μίμης, που όσο και αν πέρασε, ήταν ακούραστος και σταμάτητος. Δεν μίλησε ποτέ για αυτά. Φανταζόμουν ότι όταν θα έφευγαν τα άκη του όμαχος, το αγκαστό, ανήσυχα, θα λέγαμε ιστορίες. Δεν τα καταφέραμε ποτέ. Ο Μίμης, με αυτό το έντονο διαφραστικό βλέμμα, που έκρινε τη φερότητα, έτοιμος πάντα να ακούσει, να σκεφτεί και μετά να μιλήσει. Σ' αποχαιρετούμε σήμερα, εμείς, η ευρύτερη οικογένειά σου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγάπησες και σε αγάπησαν. Θα σας ευχαριστούμε όλοι. Θα σας θυμόμαστε για πάντα.